στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίσον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάνων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Έχουμε εισέλθει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι μία περίοδος που, όπως γνωρίζετε από άλλες ομιλίες ή από άλλες συνάξεις ή από διάφορα αναγνώσματα που μπορεί κανείς να διαβάσει σε διάφορα βιβλία, είναι μία ιδιαίτερη περίοδος. Είναι μία ιδιαίτερη περίοδος η οποία μας προετοιμάζει βασικώς για να φτάσουμε στη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Να φτάσουμε στην εορτή δηλαδή που διαβαίνει κανείς από το σκοτάδι προς το φως, από τον θάνατο προς τη ζωή. Και φυσικά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος για να κάνει αυτό το πέρασμα και να περάσει από το σκοτάδι ξανά προς το φως χρειάζεται έναν ολόκληρο αγώνα. Αυτό τον αγώνα έρχεται να μας τον επιβεβαιώσει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αγωνιστεί, διότι χωρίς αγώνα δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα στη ζωή του. Φυσικά, ο αγώνας τον οποίον κάνουμε, θα πρέπει να σας πω ότι μπροστά στα μάτια του Θεού θεωρείται στην ουσία ένα τίποτα. Ένα τίποτα, δηλαδή ένα μικρό, πολύ μικρό βήμα που κάνει ο άνθρωπος μπροστά σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Μπροστά σε αυτά που κάνει καθημερινά ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο, αυτά τα οποία κάνουμε εμείς είναι μόνο ένα μικρό βήμα. Και γι' αυτό αναφέρουν οι Άγιοι μας ότι αν ο Θεός κάνει τα 99 βήματα, αυτό το βήμα το οποίο κάνουμε εμείς είναι το ένα βήμα. Και από αυτό το βήμα ο Θεός στην ουσία μας χαρίζεται. Μας χαρίζεται ο Θεός και μας δίδει τη σωτηρία μας. Δηλαδή βλέπει την προαίρεσή μας. Βλέπει το τι ποθεί ο άνθρωπος. Γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν καν αυτό το βήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται καθόλου τη σωτηρία τους. Δεν τους απασχολεί η άλλη ζωή. Δεν τους απασχολεί ξανά εάν θα κερδίσουν τον Παράδεισο. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε τέτοιο σημείο, μπορεί να πει κανείς. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο σήμερα ο άνθρωπος που από τη ζωή του έχει βγάλει έξω το Θεό. Έχει βγάλει έξω το Θεό. Διαβάζουμε στα Απόστοιχα και λέει ότι εξευλήθη Αδάμ του Παραδείσου δια της βρόσεως. Αλλά μας λέει ότι εκάθισε απέναντι τούτου και έκλαιε πικρός ο Αδάμ με την Εύα. Κάτι το οποίο όμως σήμερα οι άνθρωποι δεν το έχουν κάνει, ούτε το κάνουν.
Δεν τους απασχολεί δηλαδή η σωτηρία της ψυχής τους. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο χάρα που θνήσκομαι. Πεθαίνω, σου λέει, και ξέρω εγώ τι θα γίνω, αν θα ζω, αν θα... σήμερα που υπάρχει, πιστεύουν πολύ στη μετεψύχωση, αν θα μπω και θα γίνω μια γάτα, θα γίνω ένα σκύλο, αν θα μπω σε άλλον άνθρωπο. Και δεν τον απασχολεί η σωτηρία του. Δεν σκέφτεται καθόλου δηλαδή ο άνθρωπος πλέον τη σωτηρία του. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας, η πίστη μας, να μας θυμίσει με την Αγία Τεσσαρακοστή, που είναι ένας πραγματικά μεγάλος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει αφενός με την νηστεία, αλλά δεν είναι μόνο καθεαυτού η νηστεία. Ξεκινάει όμως με την νηστεία, διότι εξαιτίας της νηστείας χάσαμε τον Παράδεισο, τον Παράδεισο. Δηλαδή, εξευλήθη ο άνθρωπος έξωθεν του Παραδείσου, διότι η πρώτη εντολή που του δόθηκε μέσα στον Παράδεισο ήταν η εντολή της νηστείας. Δηλαδή, αυτό που του είπε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, στον πρώτο άνθρωπο, ήταν να μην φάει από αυτό το δέντρο. Να μην φάει από αυτό το δέντρο. Το οποίο ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης αναφέρει ότι αυτό το δέντρο κατά πάσα πιθανότητα ήταν σική. Και γι' αυτό μετά λέμε περιευλήθη, φύλλα σικής, ο άνθρωπος για να καλύψει τη γένεια του. Αμέσως δηλαδή το δέντρο που έφυγε, αμέσως έκοψε και τα φύλλα για να καλύψει, γιατί αντελήφθηκε ότι ήταν γυμνός ο άνθρωπος. Και αναφέρει ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης ότι κατά μεγάλη πιθανότητα το δέντρο αυτό το οποίο έφαγε ήταν το δέντρο της σικής. Σικιάδρε. Και λέει γιατί, διότι έχει το γλυκό, γλυκίζει πάρα πολύ ο καρπός της, που είναι γλυκιά σαν την αμαρτία, είναι συμβολικό δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα είναι και τραχή και το φύλλο της είναι άγριο και πικρό και το γάλα της, εάν το δείτε της σικιάς. Κολώδες, κολλάς δηλαδή στην αμαρτία, ο άνθρωπος κολλάει στην αμαρτία και ταυτόχρονα είναι τραχή, αφήνει μετά την πίκρα. Όπως ακριβώς κάνει η αμαρτία. Και αναφέρουν οι πατέρες ότι το πιθανότερο είναι ότι το δέντρο αυτό ήταν λοιπόν μία σικιά και όχι ένα μήλο ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλουν σήμερα και λένε διάφορα άλλα. Ξεκινάει λοιπόν από την νηστεία. Και γι' αυτό και ο Κύριος είδατε ότι ξεκίνησε πάλι το έργο του νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας δείχνει ότι ξεκινάει με την νηστεία. Η πρώτη εντολή μες στον Παράδεισο η νηστεία. Ο Κύριος έρχεται πάλι δεύτερος με την νηστεία. Εμείς πάλι με την νηστεία. Και γι' αυτό καλούμεθα, αν θέλουμε πάλι να ξαναβρεθούμε μέσα στον τόπο της Αθανασίας, εκεί που μας δημιούργησε ο Θεός, προϋπόθεση βασική είναι η νηστεία. Είναι μία υπακοή απέναντι στο θέλημα του Θεού. Σε κάτι, άσχετο αν η νηστεία βοηθάει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Δηλαδή και από η πλευρά υγιεινής είναι πάρα πολύ καλή η νηστεία. Καθότι σήμερα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τρώει και στο τέλος οι γιατροί του επιβάλλουν μια σχετική δίαιτα. Να νηστεύσει δηλαδή, δεν θα φας ζάχαρη, δεν θα φας εκείνο, δεν θα φας γλυκά, δεν θα πεις κοκακόλα, δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις ό,τι είναι παχυντικό στο πόδι. Σε βάζει υποχρεωτικά να νηστεύεις ο γιατρός από ορισμένα πράγματα για να χάσεις τι, για να χάσεις κιλά. Και πράγματι η νηστεία καθαρίζει καταρχάς και τον οργανισμό μας από όλες τις τοξίνες, από όλες τις περιττές, θα λέγαμε, ουσίες τις οποίες μας προσφέρουν τα υπόλοιπα φαγητά, τα ζωικά φαγητά. Αποτοξινώνεται ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα δε έχει και ένα άλλο, ότι ο άνθρωπος όταν είναι νηστικός, όταν είναι στομάχι άδειο, μπορεί πιο εύκολα να έχει μία κατάνοιξη, μπορεί ο άνθρωπος πιο εύκολα να προσευχηθεί, είναι πιο εύκολο να κάνει μετάνοιες, να κινηθεί εύκολα. Ο
παχουλός ο άνθρωπος, ο εύσωμος ο άνθρωπος, δεν του είναι εύκολο να κινηθεί. Έχει αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα μετά. Πέρα το ότι το πάχος μετά βλάπτει την υγεία του. Το ότι το πάχος βλάπτει την υγεία του. Ομοίως λοιπόν το ίδιο πράγμα βοηθάει η νηστεία πάλι στο να χάνει ο άνθρωπος κιλά. Να υπάρχει πιο μεγάλη ευθυμισία. Αλλά και το άθλο στομάχι τον βοηθάει ακριβώς το ότι μπορεί πνευματικά να ανέβει πιο πολύ. Γιατί είδατε ότι μόλις ο άνθρωπος φάει, το πρώτο που του έρχεται μετά είναι η πνηλία. Μόλις φάει ο άνθρωπος θέλει αμέσως μετά να ξαπλώσει, να κοιμηθεί. Διότι ο εγκέφαλος δίνει όλο το αίμα μέσα στο στομάχι για να χωνεύσει. Όταν όμως το φαγητό είναι λίγο, ο άνθρωπος δεν του έρχεται νύστα. Αντιθέτως μπορεί και να διαβάσει, μπορεί και να προσευχηθεί, μπορεί να συνεχίσει την εργασία του. Και γι' αυτό είδατε και στην Αμερική, όπου έχουν συνεχές ωράριο, δεν τους επιτρέπουν να έχουν μεσημεριανό οι άνθρωποι. Τρώνε ένα καλό πρωινό και μετά αυτό που λέμε εμείς δεκατιανό, εκείνοι το τρώνε κατά τις 12 η ώρα. Το δεκατιανό, δηλαδή ένα σάντουιτς. Και να φάνε φαγητό μετά τα πάνε σπίτια τους. Μία φορά την ημέρα, κατά τις 5 ή 6 ώρα οι Αμερικανοί. Γιατί άμα φάνε ενδιάμεσα, αυτομάτως πάει, έφυγες, δεν μπορεί να είναι. Βάλε οποιοδήποτε εργάτη θέλεις, μακτήστης είναι, σε εργοστάσιο δουλεύει, πετράς είναι, όπου δουλεύει και σε εγγραφείο να δουλέψει, θα τον δεις μετά ότι είναι δυσκίνητο στο να κάνει οποιαδήποτε εργασία. Πολύ δε περισσότερο είναι δυσκίνητο στο να κάνει πνευματική εργασία. Είτε μελέτη να κάνει, είτε να κάνει οποιαδήποτε προσευχή. Χρειάζεται λοιπόν ένας αγώνας. Για να κερδιθεί λοιπόν ξανά ο χαμένος παράδεισος. Και ο αγώνας αυτός ξεκινάει με την υπακοή στην εντολή του Θεού. Δηλαδή η αιτία του ότι βγήκαμε από τον παράδεισο ήταν η πολυφαγία, αν θέλετε, του ανθρώπου. Αυτή η γαστριμαργία του, το να απλώσει, να φάει. Να απλώσει το χέρι του, να φάει και από αυτό που του είχε πει μη φάσε ο Θεός. Και απερίσκεπτα το έκανε. Και απερίσκεπτα το έκανε. Φυσικά ξεγελάστηκε από τον διάβολο, ο οποίος ο διάβολος χρησιμοποίησε το φίδι. Χρησιμοποίησε ένα από τα ζώα του παραδείσου, το οποίο ζώο αυτό του παραδείσου ως φαίνεται, και ως μπορεί κανείς να κατανοήσει, ότι συχνά είχε επικοινωνία με τον Αδάμ και με την Εύα. Δηλαδή ήταν ένα ζώο το οποίο θα λέγαμε ήταν, πώς έχουμε εμείς τα γατάκια σήμερα μέσα στο σπίτι μας, ή ένα σκυλάκι το οποίο μας ακούει και πειθαρχεί. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να έχει ο Αδάμ και η Εύα το φίδι. Ένα πολύ προσφυλές ζώο το οποίο φυσικά δεν σερνότανε πάνω στη γη όπως έρχεται σήμερα. Πρέπει να είχε λογικά πόδια. Ή πετούσε. Ή πετούσε ή είχε πόδια. Το πιο πιθανό ήταν να έχει πόδια. Αφού το καταράστηκε ο Θεός, και από εκεί το συμπεραίνουμε, να έρπεται πλέον πάνω στη γη. Έχασε τα πόδια του επομένως. Άρα το φίδι δεν σερνόταν. Γιατί αφού το καταργέται τώρα να σέρνεσαι, σημαίνει ότι πιο πριν δεν σερνότανε. Άρα λοιπόν το φίδι περπατούσε. Εάν τώρα το φίδι ήταν ένα ξένο ζώο προς τον άνθρωπο και δεν είχε συχνά επαφή και δεν μίλαγε με την Εύα, η Εύα έπρεπε να παραξενευτεί όταν τον πλησίασε, την πλησίασε το φίδι. Θα έπρεπε να πει, το φίδι από πού απέκτησε λαλιά και μου μιλάει. Πώς το φίδι μπορεί και μου μιλάει. Πώς με πλησιάζει και μου λέει αυτά που μου λέει. Άρα το φίδι μιλούσε συχνά με τον άνθρωπο. Είχε επαφή. Ήταν οικόσιτο θα λέγαμε. Από αυτά τα οποία είναι μέσα στο σπίτι μας. Και από εκεί λοιπόν αυτό εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και από την εκμετάλλευση αυτή που κάνει. Ο δαίμονας τι κάνει. Μπαίνει μες στο φίδι. Και όπως
γίνεται με έναν δαιμονισμένο, που αν δεν καταλάβεις ότι είναι δαιμονισμένος, βλέπεις ότι μιλάει ο άνθρωπος, ενώ πολλές φορές δεν μπορεί να καταλάβεις ότι δεν είναι ο ίδιος που μιλάει, αλλά είναι ο διάβολος. Και το είδατε εδώ τις προάλλες που φιλοξενούσε με έναν κύριο, ότι μιλούσε σαν να ήταν ο ίδιος. Ή όταν νευρίαζε, που φώναζε, που έβριζε. Και όταν τον ρωτήσαμε, μιλάς έτσι και στη γυναίκα σου, νευριάζει, λέει ναι. Και του είπαμε ότι άρα μπορεί να μην είσαι εσύ πάντοτε όταν νευριάζει. Και είπε ο άνθρωπος και όλα πίθανο. Διότι ο διάβολος του κάνει. Μπήκε μες στο σώμα του ανθρώπου, χρησιμοποιεί τον εγκεφαλό του και όποτε θέλει μιλάει ο διάβολος, όποτε θέλει μιλάει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι περιπλοκή έγινε με το φίδι. Η Εύα συνομιλούσε με το φίδι κάθε μέρα φαίνεται, είχε πάρα πολλές επαφές. Με αποτέλεσμα, όταν μπήκε ο διάβολος μέσα στο φίδι, η Εύα δεν το κατάλαβε ότι δεν της μιλούσε. Το φίδι, το οποίο φίδι τι άρχισε να κάνει. Να υβρίζει, ο διάβολος τι άρχισε να κάνει, να υβρίζει και να συκοφαντεί το Θεό. Να προσέξατε τι έκανε. Άρχισε να βρίζει και να συκοφαντεί το Θεό. Δεν είπε καλά λόγια. Προσπαθούσε το Θεό να τον βγάλει ψεύτη. Προσπαθούσε να βγάλει το Θεό ότι απέκρυψε από την Εύα αυτό το οποίο ήταν η πραγματική σκέψη δίθεν του Θεού. Και είδατε ότι αυτά που της αράδιαζε ήταν ένα σωρό ψέματα για να μπορέσει να την ξεγελάσει. Εις βάρος φυσικά του Θεού, όπως ξεγελάστηκε τελικά η Εύα. Και σηκώνει το χέρι της, τρώει τον απειγορευμένο καρπό και αυτομάτως ενήργησε πλέον και αρχίσε να γίνεται μέσα άνοιξη η συνείδηση του ανθρώπου και πλέον απέκτησε γνώση του τι είναι το καλό και το τι είναι το κακό. Και αυτομάτως διέκρινε, εκείνη τη στιγμή αυτομάτως διέκρινε τη γένεια του, εξού και έκοψε φύλλας εκείς, τα οποία τυλίχθηκε. Και μετά φεύγοντας από το παράδεισο τυλίγεται ένα δέρμα. Με δέρμα θα λέει ζώο τυλίχθηκε. Νεκρόν ζώο αυτομάτως. Το μάθος για να το θυμίζει πλέον ότι γη ή και εις γη απελεύσει. Έτσι λοιπόν ξεκινάει με την νηστεία. Έχασε την νηστεία δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα. Δεν ενίστευσε αυτό που του είπε να κάνει ο Θεός. Άρα και εμείς τώρα ξεκινάμε κάνοντας τον αγώνα μας για να ξαναβρεθούμε να κάνουμε το Πάσχα μας, να μπορέσουμε γιατί και τι κάναμε. Περάσαμε από τον παράδεισο, από τη ζωή προς το θάνατο. Περάσαμε από το φως και πήγαμε στο σκοτάδι. Φύγαμε από το Θεό. Και τώρα πρέπει να ξανακάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο πέρασμα πρέπει να ξανακάνουμε. Για να γίνει αυτό λοιπόν, πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με την νηστεία, το τι φάγαμε. Οπότε έρχεται ώρα που πρέπει να εξαλείψουμε αυτό το αμάρτημα. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αρχίζει να νηστεύει. Για να κάνει υπακοή απέναντι στο θέλημα του Θεού. Να εφαρμοστεί αυτό που λέει γεννηθεί το θέλημά του. Διότι μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα τελικά αυτό που έκανε ήταν να κάνει το δικό του. Ήθελε να κάνει το δικό του και το έκανε. Υπερίσχυσε το εγώ του. Υπερίσχυσε το θέλω του. Υπερίσχυσε η άποψή του. Αυτό όμως του κόστησε. Και διαβάζουμε στα απόσταση ότι εξευλήθη ο Αδάμ του Παραδείσου για δια της βρώσεως. Εξευλήθηκε ο Αδάμ του Παραδείσου λέει έξω, διότι έφαγε, διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου, κάθισε απέναντι λέει από τον Παράδεισο, οδύρετο ολολίζον, ελεημή τη φωνή και έλεγε. Οδύρετο λέει, εχτυπιόταν, κλαίγοντας. Με ελεηνή τη φωνή, ελεηνολογώντας τον εαυτό του και έλεγε «Ήμι τι πέπον θα ο τάλας εγώ, αλίμονό μου τι έπαθα ο ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Μία εντολή παρέβην του δεσπότου, μία εντολή παρέβηκα λέει του δεσπότου μου.
και των αγαθών παντίον εστέρημε. Και τώρα στερούμε όλων των αγαθών του Παραδείσου. Παράδεισε Αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευμένος, παράδεισε λέει Άγιε, εκεί που μέσετε οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και σε υμνούσανε. Παράδεισε ο οποίος είχα έτοιμη τη βρώση και την πόστη και δεν έπρεπε να δουλεύω, δεν έπρεπε να δεν ίδρωνα. Παράδεισε όπου δεν είχες μέσα άγρια ζώα, αλλά τα πάντα υπήκουαν σε μένα, ως άρχοντα και βασιλέα της κτήσεως που με έβαλε ο Θεός. Τώρα λέει κάθομαι παράδεισα Αγιότατε, ο διεμέπε φυτευμένος, που ο Θεός τον φύτεψε για μένα, τώρα κάθομαι απέναντί σου και κλαίω και οδύρωμαι. Και για την Εύα είναι και για αυτήν και κλεισμένος. Ικετεύω το σε ποιήσαντι. Ικετεύει τώρα λέει. Το σε ποιήσαντι. Ικετεύω, λέει ο Αδάμ, παράδεισε αυτόν που εσένα κατασκεύασε. Καμέ πλάσαντι και έπλασε και μένα. Όπως το σώναν Θεόν πληστήσομαι. Όπως να μπορέσω να πληστώ ξανά από τα λουλούδια τα δικά σου. Διό και προς αυτόν ο σωτήν, δι' αυτό λέει και ο σωτήρας λέει προς αυτόν. Το αιμόν πλάσμα ου θέλω απολέστε. Το πλάσμα το οποίο έπλασα δια των χειρών μου δεν θέλω λέει να χαθεί. Αλλά βούλομαι τούτο σώσε. Σώζεστε. Σκέπτομαι λέει να το σώσω. Και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και να το ξαναφέρω πάλι σε επίγνωση της αλήθειας. Ότι τον ερχόμενον πρόσμε ου μη εκβάλλω έξω. Ότι αυτόν ο οποίος έρχεται προς εμένα και με αναζητά, τελικά δεν θα τον βγάλω έξω. Βλέπετε λοιπόν τι παθαίνει ή μάλλον τι έπαθε ο άνθρωπος. Και όλα αυτά για μία παρακολή. Και όπως κληρονομήσαμε και κληρονομήσαμε όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Αδάμ, έτσι κληρονομήσαμε και την πτώση. Όπως με το DNA μας μεταδίδονται όλα τα κληρονομικά, το χρώμα των ματιών μας, η μορφή του σώματός μας, η διάπλασή μας, όλα αυτά μας ακολουθούν εσάι. Έτσι ακριβώς από τον Παράδεισο, τον Αδάμ και την Εύα, μας ακολουθεί και θα μας ακολουθεί μέχρι τέλους οι πτώσεις. Το ότι ο άνθρωπος έπεσε. Και η αιτία ήταν τελικά αυτή η παρακοή. Και όταν παρακούμε το θέλημα του Θεού, όταν δεν ακούμε αυτό που θέλει ο Θεός και δεν κάνουμε αυτό το θέλημά του, αλλά κάνουμε το δικό μας, αυτή η πράξη λέγεται αμαρτία. Αμαρτία δηλαδή είναι όταν δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν δεν εφαρμόζω το θέλημά του και κάνω το δικό μου ή κάνω κάποιον άλλο. Όπως η Εύα έκανε του όφους. Ταυτόχρονα έκανε και το δικό της. Ταυτόχρονα έκανε και το δικό της. Και η αιτία της αμαρτίας τον ήρθε ο θάνατος. Αυτή της παρακοής γεννήθηκε ο θάνατος. Απομακρυνθήκαμε από τη ζωή, απομακρυνθήκαμε από το φως και έτσι μέχρι σήμερα ο άνθρωπος, κληρονομικό πλέον δικαίω, κουβαλάει μαζί του τον θάνατο, τη φθορά. Έρχεται όμως η περίοδος αυτή που μας δείχνει ότι δια της νηστείας, ότι αν υπακούσουμε στο Θεό και όχι μόνο της νηστείας της τροφής, αλλά όλοι οι Άγιοι και ο Υμνοδός εδώ πέρα αναφέρεται και λέει ότι η νηστεία καθαρά δεν είναι μόνο η νηστεία της τροφής. Δεν επαρκεί λέει μόνο αυτό. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος.
από κάθε τι το οποίο μολύνει τη σάρκα ή μολύνει το πνεύμα μας. Από σκέψεις. Από τα μάτια του τι βλέπουν. Από τα αυτιά του τι ακούν. Από τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια, από την κλοπή, από την ύβρη, από σαρκικά αμαρτήματα, από όλα τα αμαρτήματα. Νηστεί από όλα, ό,τι δεν είναι το θέλημα του Θεού. Που χαρακτηρίζονται, είπαμε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού, χαρακτηρίζεται πλέον και το αποκαλούμε αμαρτία. Το χαρακτηρίζουμε αμαρτία. Αυτή είναι η λέξη που το βαπτίζουμε. Θέλει λοιπόν νηστεία, λέει, καθαρά. Άρα λοιπόν δίνεται ένα 40ήμερο μέχρι το Πάσχα, μέχρι τις Αναστάσεις του Χριστού, ώστε να αγωνιστούμε, κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού, για να μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα. Να μπορέσει δηλαδή τι, η λαμπάδα μας, να ανάψει, να ενωθεί με το φως, ο εαυτός μας δηλαδή, να ξαναπεράσει από τη χώρα του σκοτός, του σκότους, να ξαναπεράσει στη χώρα του φωτός. Από τη χώρα του θανάτου και στη σκιά θανάτου, να ξαναπεράσουμε στον χώρο της ζωής. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάθε χρόνο μας φέρνει τη Σαρακοστή και μετά μας φέρνει την Ανάσταση. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή την υπακοή, που είναι ένα δείγμα αυτό για όλη μας τη ζωή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να καθαρίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, να κάνει υπακοή δηλαδή στο θέλημα του Θεού, για να μπορέσει να κερδίσει ξανά το χαμένο παράδεισο. Να μπορέσει να ξαναενωθεί με το Θεό. Και απλώς αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής γίνεται πιο έντονο αυτό. Δηλαδή μας το δίνει η Εκκλησία και οι πατέρες να το κατανοήσουμε πιο έντονα. Αυτό μπορεί να κάνουμε όλη την περίοδο της ζωής μας, τη Σαρακοστή μας το δίνει πιο έντονο. Ότι αν θέλετε να μπορέσετε να ξανακάνετε το δρόμο που διαβήκατε και φύγατε από το παράδεισο και εκβληθήκατε του παραδείσου, αν θέλετε να ξαναπιστρέψετε, πρέπει να ξαναγωνιστείτε εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Και ποια ήταν η πρώτη εντολή της νηστείας? Αυτή καταπατήσατε. Από αυτή αρχίστε να την εφαρμόζετε. Και γι' αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε αυστηρά την νηστεία. Να νηστεύουμε. Και όχι μόνο νηστεία του σώματος, γιατί ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το σώμα, αποτελείται από το σώμα και από την ψυχή. Και τα οποία πρέπει να πούμε ότι και τα δύο είναι κτιστά, έτσι. Και τα δύο είναι κτιστά, δηλαδή η ψυχή μας δεν είναι, είναι όπως είναι οι άγγελοι, ας το πούμε. Μπορεί να είναι πνεύματα, αλλά είναι κτίσματα η ψυχή μας. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι πνοή από την πνοή του Θεού που να μας εφύσηξε, αλλά όμως αυτό το πράγμα η ψυχή μας, η δική μας, είναι κτιστή. Δεν είναι άκτιστη, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ουσία του Θεού και με το άκτιστο του Θεού. Είναι κτιστό πράγμα. Κτιστό δηλαδή θα λέγαμε εντός εισαγωγικών είναι ύλη, όπως και το πνεύμα. Δεν είναι με την ύλη μορφή της ύλης, την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε, αλλά όπως ο άγγελος θεωρείται κτίσμα του Θεού, έτσι και η ψυχή μας είναι κτίσμα του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε λοιπόν το χαμένο παράδεισο, να νηστέψει και η ψυχή μας. Από όλες τις κακίες, το μίσος, όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, από όλα αυτά πρέπει να καθαριστεί. Και πρέπει να δοθεί αγώνας. Δεν είναι εύκολος δηλαδή αυτός ο καθαρισμός. Η κάθαρσης δεν είναι κάτι εύκολο. Και αυτό μπορεί να το ξέρουν μονάχα όσοι έχουν ένα χώρο και το καθαρίζουν.
Και ο χώρος της ψυχής δεν είναι εύκολος χώρος. Εάν κανείς ας πάει σε ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο, αλλά με μεγάλο βάθος ξυλόγλυπτο, που πάει και κάθεται η σκόνη, μέσα και το λερώνει. Να δείτε τι κούραση έχει το να μπορέσει σε αυτό το τέμπλο να το ξεσκονίσει ο νεοχώρος ή ο μοναχός, ο οποίος διακονεί και καθαρίζει την εκκλησία. Εκεί να δείτε κούραση που έχει. Και το να κάνει σωστή δουλειά, δεν μιλάμε να κάνει άρπα κόλλα και να τα πει το καθάρισα. Να βγάλει κανένα όλη τη σκόνη. Το ίδιο λοιπόν αυτή η σκόνη πολύπλοκο είναι η ψυχή μας. Και η σκόνη είναι τα αμαρτήματά μας. Τα οποία επικάθονται. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλος αγώνας και κούραση. Και ο Θεός μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς που μας τα δίνει για να μπορέσουμε να καθαριστούμε. Να καθαριστούμε από αυτό το πράγμα. Να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα αμαρτήματα και να εφαρμόσουμε στην πράξη πλέον το θέλημα του Θεού. Όπως έλεγα προχθές εδώ στο Αρχονταρίκι που είχαν μαζευτεί ο κόσμος την καθαρά Δευτέρα και τους μίλησα και τους είπα ότι πώς μπορούμε να κερδίσουμε ξανά τη Βασιλεία του Θεού και τους είπα και τους έλεγα για το θέλω του ανθρώπου. Και λέω εσείς μες στο, εγώ λέω αν έρθετε εδώ στο μοναστήρι να μου μείνετε, ευχαρίστω και θα σας κρατήσω, λέω στο μοναστήρι να μείνετε. Αλλά υπό μία προϋπόθεση να μείνετε στο μοναστήρι. Ακολουθείτε το πρόγραμμα της μονής και κάνετε αυτό που κάνουμε. Δεν μπορείτε εσείς να κάνετε αυτό που θέλετε και να διαλύσετε τη μονή. Όπως εγώ αν έρθω μες στο σπίτι σας, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ μες στο σπίτι σας. Θα πρέπει να ακολουθήσω το πρόγραμμα του σπιτιού σας. Και αυτό που θα μου πείτε, αυτό πρέπει και να κάνω. Γιατί αν κάνω εγώ το δικό μου, εσείς το δικό σας, πάει το σπίτι σας. Ακριβώς λέει η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος, είναι το σπίτι του Θεού. Μέσα εκεί κατοικεί η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα χωριστά, ένας Θεός και γιατί και μία θέληση. Δηλαδή ό,τι θέλει ο Πατήρ, το ίδιο ακριβώς θέλει και ο Υιός, το ίδιο θέλει και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν θέλει άλλα ο Πατήρ, άλλα ο Υιός, άλλα το Πνεύμα του Άγιο. Όταν θέλει άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, δημιουργούμε σκορποχώρη. Όπως μια οικογένεια. Άλλα λέει ο πατέρας, άλλα λέει η μάνα, άλλα λέει το παιδί, διαλύθηκε η οικογένεια. Και όταν ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Το ίδιο και σε ένα μοναστήρι. Αν ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, διαλύθηκε το μοναστήρι. Υπάρχει μία θέληση. Το ίδιο λοιπόν ο άνθρωπος, ο Αδάμ με την Εύα, μέσα στον παράδεισο, τι έκανε. Έκανε το δικό του το θέλημα. Και είπε ο Θεός, πηγαίνετε παιδιά μου. Γιατί εσείς μου διαλύσατε το παράδεισο, το σπίτι μου, κάνοντας αυτό που θέλετε εσείς. Εδώ μέσα θα μείνετε υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζετε το θέλημά μου. Αυτό το οποίο είμαι εγώ νοικοκύρης. Και γι' αυτό χάσαμε την Αθανασία, γι' αυτό χάσαμε ό,τι χάσαμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Γι' αυτό κατάντησε ο άνθρωπος, κατήτησε εκεί που ακριβώς είναι σήμερα. Και συνεχώς πεθαίνει και πεθαίνει και πεθαίνει. Και δεν κέρδισε την Αθανασία. Γιατί εκβλήθηκε έξω από το παραδείσο. Εάν λοιπόν δεν τα ξανακερδίσει, εάν λοιπόν ξαναθέλουμε να μπούμε στο σπίτι του Θεού, πρέπει να μάθουμε, όπως τους είπα, να κάνουμε το θέλημά του. Και γι' αυτό μας αφήνει εδώ πάνω στη γη. Κάποια χρόνια ζωής μας αφήνει, για να μάθουμε να κάνουμε το θέλημά του. Αν από αυτά τα χρόνια της ζωής μου τα περάσω στα κλαμπ, τα περάσω σε ξενιτάρια, τα περάσω στην αμαρτία, τα περάσω αυτά τα χρόνια μακριά από το Θεό και δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το θέλημά του, άρα και αν έζησα 20, 30, 50, 100 χρόνια πάνω στη γη, δεν εκπαιδεύτηκα να εφαρμόζω το θέλημά του. Οπότε όταν πεθάνω, εάν ζητήσω να πω, δεν έχω μάθει να κάνω το θέλημά του. Έχω μάθει να κάνω το δικό μου, το εγώ μου. Οπότε πάλι δεν μπορώ να μπω μέσα. Γιατί θα μου πει, έκανες το θέλημά μου. Σε άφησα πάνω στη γη κάποια χρόνια να εκπαιδευτείς για να μάθεις να κάνεις το θέλημά μου.
Και γι' αυτό στο Πατερημόν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Στη ζωή μας δηλαδή. Να αγωνιζόμαστε να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Και εμείς πράττουμε το θέλημα το δικό μας. Εάν λοιπόν δεν εκπαιδευτούμε να πράττουμε καθημερινή βάση ποιο είναι το θέλημά του και τι, παραβιάζοντας το δικό μας θέλημα, θα έρθουμε κόντρα με το δικό μας το θέλημα. Γιατί άλλα θέλει ο άνθρωπος, άλλα θέλει ο Θεός. Άλλα θέλει ο Θεός. Οπότε, εάν έχω μάθει ο οργανισμός μου και ζητάει άλλα και θέλει άλλα, έχω τρομερόν αγώνα να κάνω για να προσαρμόσω τον εαυτό μου σε αυτά που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό μου δίνει κάποια χρόνια ο Θεός. Αυτά λοιπόν, αυτόν τον χρόνο που μου δίνει, οφείλω εγώ να τον εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στο να μάθω πώς θα μπορέσω να ζω σύμφωνα με το θέλημά του, ώστε να μπορέσω να κερδίσω τον παράδεισο. Διαφορετικά όταν έρθει η ώρα θα μου πει δεν εκπαιδεύτηκες, πέρασε πάλι απ' έξω. Δεν σε πας εγώ μέσα μου χαλάσεις. Μου διέλυσες τον παράδεισο. Αν δεν μου διέλυσες και τη βασιλεία των ουρανών, μέσα εδώ θα μπουν όσοι εφαρμόσαν το και μάθαν πάνω στη γη να εφαρμόσουν το θέλημά μου. Εκεί έρχεται και ο άνθρωπος που λέει, λες να μην υπάρχει Θεός. Ή στην αρχή λέει πολλές φορές, καλά θα ήταν να μην υπήρχε γιατί τα κάναμε ό,τι θέλαμε. Καλά θα ήταν να μην υπήρχε. Μετά από λίγο καιρό, αφού τα σύννεφα πλακώσουν κι άλλο, αρχίζει και λέει μήπως δεν υπάρχει. Μήπως δεν υπάρχει. Και όταν τα σύννεφα καλύψουν πλήρως τον ήλιο, τότε λέει δεν υπάρχει Θεός, ο άνθρωπος. Όπως λέει και ο καθένας μπορεί να πει πράγματι, όταν βγει ένας άνθρωπος το οποίο έχει σε ένα υπόγειο, αν είναι σκεπασμένος, ο ουρανός με μαύρα σύννεφα, βγάλετε τον έξω. Μπορεί να πει ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν βγει για πρώτη φορά, ότι υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει ήλιος γι' αυτό. Κάλιστα μπορεί να ξεγελαστεί και να πει δεν υπάρχει ήλιος. Αφού δεν τον έχει δει τον ήλιο ποτέ. Το ίδιο λοιπόν και ο άνθρωπος όμως όταν φτάνει σιγά σιγά στην αμαρτία, τι κάνει, σκεπάζεται ο ήλιος, πλέον δεν είναι όρατος και πλέον αρχίζει μέσα στην ψυχή του να βιώνει αυτή την κόλαση. Είμαι ο Τάλας, λέει, οδύρετο λολίζω, ελαϊνή τη φωνή. Είμαι τη πέπονθα, αλίμονο τι έπαθα, λέει ο Τάλας. Αλλά είναι πλέον αργά. Έχει βρεθεί ήδη εκτός παραδείσου. Το ίδιο παθαίνει και ο άνθρωπος. Το ίδιο παθαίνει και ο άνθρωπος. Και η αμαρτία σκεπάζει το Θεό, σκεπάζει τον Χριστό. Οι ευεργετικές του ακτίνες δεν φτάνουν πλέον πάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν φτάνουν. Οπότε πλέον φτάνει μέχρι στο σημείο πολλές φορές να πει δεν υπάρχει Θεός. Γιατί έχει αρχίσει πλέον και δεν τον αισθάνεται. Αισθάνεται μια ψύχρα. Όπως αισθάνεσαι ψύχρα όταν κρυφτεί ο ήλιος. Αισθάνεσαι την παγωνιά της κολάσεως. Που δεν σε θερμαίνει. Παγώνεις με τα πάντα. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι μοναχοί από αυτό το πράγμα. Πρέπει να το προσέχουμε εμείς οι μοναχοί. Διότι με τιμής, με διάφορα αμαρτήματα, σκεπάζεται ο ήλιος της ψυχής μας. Και εκεί που όταν ήρθαμε, μπορεί να ήμασταν γεμάτη χαρά. Και όπως έλεγε ο Αγιορείτης Καλόγερος, ότι όταν μπήκα μέσα στο Άγιον Όρος, είχα λέει το ζήλο, λέει, του, πώς τον είναι το βουνό το ψηλό, του Άθωνα. Και τώρα λέει, έχω το ζήλο, όσον είναι ένα μικρό αυγό. Γιατί? Διότι όταν αφήσουμε αυτή τη χαρά και ο ήλιος μας θερμαίνει και μας αρχίζει η αμαρτία και το σκεπάζει, μετά δημιουργείται και ζούμε σε αυτή την κατάσταση, αισθανόμαστε παγωνιά. Και τελικά, τη ενεργεία του διαβόλου, το ότι καθίσαμε με τον διάβολο και μιλήσαμε, ή τη σκέψη μας, το ότι αντί να κάνουμε το θέλημα του Θεού,
κάναμε το θέλημα του διαβόλου. Αποτέλεσμα πάει, έφυγε ο Χριστός από την καρδιά μας. Και φτάνουμε στο σημείο μετά να πούμε, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, και τι κάνουμε στο μοναστήρι, γιατί έχω έρθει μες στη Μονή. Οι άλλοι που είναι έξω και είναι χριστιανοί λένε, και γιατί να είμαι χριστιανός, γιατί να πηγαίνω εκκλησία, ποιος ο λόγος, δεν αισθάνεται κάτι. Δεν αισθάνεται, παγώνει πλέον η ψυχή του ανθρώπου. Δεν αισθάνεται κάτι. Και οι ίδιοι γιατί ξεκινήσαμε τον διάβολο. Και ο διάβολος εισήλθε μέσα τους. Συσκεπάζει ο πειρασμός πλέον. Και όταν συσκεπάζει ο πειρασμός αντί χάρη του Θεού, πλέον αισθάνεσαι αυτό που σου προσφέρει ο διάβολος. Χάνεται η επαφή με τον ίδιο. Χάνεται η επαφή μας με τον Χριστό. Και γι' αυτό μέσα πλέον η ψυχή μας είναι άθεια. Βέβαια ο διάβολος δεν μπορεί να τη γεννήσει. Και έτσι ο Αδάμ κλαίει απέναντι του Παραδείσου. Τα χάσε όλα αυτά που του πρόσφερε ο Παράδεισος. Ποιος θέλει που τα χάσε. Ο διάλογος που έκανε η Εύα. Ο διάλογος που έκανε ο άνθρωπος με τον Όφη. Αυτός φταίει. Με αποτέλεσμα τώρα πλέον είναι αργά. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία τώρα μέσα στη Σαρακοστή σε εμάς. Αυτόν ακριβώς να μας υπενθυμίσει όλων αυτών των αγώνα που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Όλων αυτών των αγώνα που πρέπει να κάνουμε. Ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα. Να πει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο την ημέρα που πεθαίνουμε, μας διαβάζουν. Μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αυτό το μεταβεύηκε, στα εβραϊκά η λέξη το μεταβαίνω, περνώ από τη μία πλευρά στην άλλη, ονομάζεται Πάσχα. Αυτός ο άνθρωπος κάνει Πάσχα. Γι' αυτό ευχόμαστε και τις ημέρες πρώτου Πάσχα και λέμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εκ του θανάτου μεταβαίνει πλέον εις την ζωή. Όλο αυτό που είναι μέσα σε όλη μας τη ζωή, έρχεται λοιπόν η Σαρακοστή για να μας δείξει ότι πρέπει να καθαρθούμε, να καθαριστούμε με λεπτομέρεια όπως είπα, όπως κάνουμε στο τέμπλο. Όταν έχει συλλόγητο με κάθε λεπτομέρεια και είναι κούραση αυτή. Για να ρωτήσετε τον Πάτερ Φιλίππο, εμείς δεν έχουμε και μεγάλο τέμπλο κιόλας. Αλλά για να ρωτήσετε να δείτε πόσο κούραση να πας σε ένα τέμπλο ή στα στασίδια, όταν είναι ξυλόγλυπτα τα παγκάρια. Θέλει με το πινελάκι να πας εκεί πέρα. Αν θες να κάνεις καλή δουλειά. Ιδάλλον που να πας και το μηχάνη το που κάνει αέρα και απλώς διώχνει την επιφανειακή σκόνη. Δεν τη διώχνει όλη τη σκόνη. Αυτό δεν τη διώχνει όλη τη σκόνη. Όλη τη σκόνη είναι ότι πρέπει να πάρει το πανί και να το τρίψει. Να πάρει και μετά το βαρνί και αυτό που το λένε, ένα, το overline που το λένε, που καθαρίζει τα έπιπλα. Να το κάνει να λάμψει. Να το φέρει εκεί όπως ήταν. Και αυτό έχει κούραση. Το ίδιο κούραση έχει όμως να καθαρίσω την ψυχή μου. Την ίδια κούραση. Γι' αυτό αυτό ονομάζεται τώρα το στάδιο των αρετών ή νέοτε. Στάδιο σημαίνει τι είναι το στάδιο. Αρχίζω και τρέχω. Είναι μια εντατική περίοδος που με μαθαίνει ότι αυτό πρέπει να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Για να μπορέσω να κερδίσω αυτό το Πάσχα. Και να φτάσω στο Πάσχα για να γιορτάσω Πάσχα. Να αισθανθώ ότι τελικά έκανα Πάσχα. Ενώθηκα με το φως. Ξαναγύρισα στη ζωή. Γιατί επαναλαμβάνω να ξέρετε ότι ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή του αντιλαμβάνεται αν θα πάει στην κόλαση στον Παράδεισο. Από αυτή τη ζωή ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αν θα πάει κόλαση στον Παράδεισο. Είναι αυτό που αισθάνεται μέσα του. Εάν λοιπόν μέσα μας δεν νιώθουμε τον Παράδεισο, τον έχουμε χάσει. Εάν μέσα μας, και γιατί φωνάζουμε «Ελέησόν μας Κύριε», γιατί φωνάζουμε «Έλεος», γιατί λέμε το «Κύριε Ελέησόν». Και αυτό είναι δικιά μας παιδιότητα. Γιατί τι μας χώρισε από αυτό, το ότι δεν κάνουμε το δικό του το θέλημα. Και ζητάμε «Έλεος». Πώς «Έλεος» ζητούσαν τα παλιά τα χρόνια
αυτοί που τους πηγαίνανε, θυμηθείτε τους αυτοκράτορες, και τους τραβάγανε για να τους αποκεφαλίσουν ή για να τους κρεμάσουν, και πέφτανε στα πόδια των βασιλιάδων και των αυτοκρατών, και ενώ τους πηγαίνανε για την κρεμάδα, φωνάζανε «Έλεος, έλεος!» «Πάρτε τον», έλεγε ο βασιλιάς. Και να, θα κάνει το χέρι της προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ο αυτοκράτορας. Και εμείς επειδή δεν έχουμε μάθει να κάνουμε το θέλημα που θέλουμε μάθει να κάνουμε το δικό μας, φωνάζουμε από τώρα έλεος. Ζητούμε από τώρα το έλεος. Ειδικά να το δικό μας. Και όταν κάνουμε το δικό μας, πράττουμε αμαρτία. Και όσο πιο θανάσιμη είναι η αμαρτία, τόσο πιο πολύ αποξενώνεται ο Θεός από εμάς. Τόσο πιο πολύ το φράγμα που γίνεται. Το ίδιο φράγμα θέλει, άμα θέλει να βάλεις, βλέπεις, κάνουμε ανοίγουμε την τριανταφυλιά και κάνουμε ένα φράγμα γύρω-γύρω για να κλείσουμε το νερό μέσα. Με λίγο χωματάκι κάνουμε. Με λίγο χωματάκι, γιατί είναι λίγο το νερό. Το ίδιο φράγμα κάνουμε, άμα κλείσουμε μέσα το μόρνο, τα νερά του μόρνου. Έχετε πάει να δείτε τι φράγμα έχει γίνει εκεί πάνω. Θεόρατο. Όσο πιο σοβαρές και πιο μεγάλες είναι οι αμαρτίες που διαπράττουμε, μπαίνει τεράστιο φράγμα μεταξύ ημών και του Θεού. Τεράστια σύννεφα που αποκόπτουν κάθε επαφή του ανθρώπου με τις ζεστές ακτίνες του ηλίου. Και βιώνεις αυτό που βιώνει ο Αδάμ με την Εύα. Ήμοι τι έπαθα ο τάδες. Μία εντολή παρέδει και πάντα τον αγαθόν εστέριμε. Παράδεισε αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευμένος. Και σκεφτείτε τον Αδάμ να λέει παράδεισε αγιότατε. Να φτάσουμε στο σημείο να πούμε Χριστέ μου, σταυρώθηκες για μένα και εγώ ηλίθιος πάω όλα σήμερα. Για μένα έφτιαξες τη βασιλεία σου, δέχτε, πώς λέει εκεί πέρα, εισέλθετε εις τη βασιλεία μου την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου και μην να λέμε εκείνη τη στιγμή τι έπαθα Θεέ μου, τι έπαθα γιατί αμάρτησα. Γιατί αμάρτησα. Τι έπαθα. Γιατί έκανα το δικό μου και δεν έπραξα το δικό σου το θέλημα στη ζωή μου. Και για μια μου βλακεία δημιούργησα φράγμα. Που έκλεισα το νερό της χάριτος και δεν φτάνει πλέον να δροσιστώ. Και γι' αυτό τώρα καίγομαι. Ο διεμέ πεφυτευμένος. Θα βλέπουμε δηλαδή ότι ετοιμάστηκε για εμάς ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού και εμείς θα είμαστε απ' έξω στερημένοι. Και θα έκλαιλε η πικρός ο Αδάμ και η Εύα. Και κάθοντο απέναντι του παραδείσου. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Μην βρεθούμε και εμείς στην ίδια θέση, στάση και θέση. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει αυτή τη σαρακοστή. Έχει αυτή τη σαρακοστή. Που σου λέει όπως χρειάζεται τώρα αγώνας, ξεκινώντας με την νηστεία, διότι από την νηστεία, την πρώτη εντολή παρέβηκε ο άνθρωπος. Αυτή ήταν η εντολή του ανθρώπου. Αν νηστές. Και η άλλη ποια ήταν η εντολή, τη θυμόσαστε. Η δεύτερη εντολή. Να φυλάτε το παράδεισο και να εργάσετε μέσα σε αυτό. Αυτή ήταν η δεύτερη εντολή. Να προσέχει το παράδεισο. Και να εργάζεται μέσα του. Η δεύτερη εντολή είναι της εργασίας. Και να φυλάτε τον παράδεισο. Και αυτό έχει και μεταφορική έννοια. Να φυλάτε με το δικό μας τον παράδεισο. Την ψυχική μας γαλήνη, την ησυχία. Αλλά πρέπει να εργαστείς για αυτή. Πρέπει να αποπειλάσεις για να έχεις τη γαλήνη της ψυχής σου. Και να είναι μέσα η θεία χάρης. Φυλάτε και εργάζεστε για να έχεις τον παράδεισο μες στην καρδιά σου. Ξεκινώντας από την υπακοή στην εντολή του Θεού. Ξεκινάμε λοιπόν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με αυτή την πρώτη εντολή. Και μέσα από το χρονικό διάστημα χρειάζεται τεράστιος αγώνας με δάκρυα πραγματικά να ξεπλύνουμε τα αμαρτήματά μας. Με δάκρυα πραγματικά να κλάψουμε. Όπως εδώ έκλαιε πικρός, οδύρεται ολολίζων. Ελεηνή τη φωνή.
Και εμείς λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στο ίδιο σημείο. Για να μπορέσουμε να καθαρθούμε, να φτάσουμε δηλαδή στο να καθαρίσουμε. Και θέλει αγώνας, είπαμε γι' αυτό. Την ψυχή μας από κάθε τι να την καθαρίσουμε. Και από εκεί και πέρα μετά κάνεις πάσα. Αρχίζεις να βιώνεις, θα αισθανθείς πλέον τη χάρη του Θεού να σου έρχεται. Την αισθάνεσαι. Τη χάρη, την ευλογία του Θεού να έρχεται μες στην ψυχή σου. Όπως περνάς ένα τούνελ πολύ μακρύ και αν είναι βράδυ, σκοτάδι μέσα, βλέπεις, σου έρχεται σιγά σιγά το φως όταν φτάνεις στην άκρη. Και λες, να το. Έρχεται το φως. Ακριβώς έτσι θα έρθει και σιγά σιγά η Θεία Χάρης. Και γέμισε ξανά το του Παραδείσου. Να λοιπόν, γιατί έχουμε αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για να μας θυμίζει ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας που πρέπει να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα. Να μπορέσουμε να μεταβούμε ξανά του θανάτου πλέον στη ζωή. Γιατί είμαστε στη ζωή και κάναμε το ανάποδο Πάσχα. Περάσαμε τη ζωή προς το θάνατο. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ανάποδο πάλι. Να ξαναπάμε από το θάνατο προς τη ζωή. Πρέπει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, αυτή τη Σαρακοστή να κάνουμε έναν αγώνα εναντίον των παθών μας, εναντίον των μαθημάτων που να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή, όπως είπα. Να μάθουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όχι το δικό μας το θέλημα, το οποίο είναι αμαρτία. Από όλα. Ακόμα και από τα λίγα. Από τα μικρά αμαρτήματα. Νηστεία. Το κόβω. Τώρα το κόβω το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και διορθώνω. Μαθαίνω. Μαθαίνω να κάνω το θέλημα του Θεού. Άμα δεν μάθουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να ζήσουμε στον Παράδεισο. Και εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού πλήρως. Οι Άγιοι, οι Άγιοι, η Παναγία, όλοι, εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Δεν θα κολλάω εγώ εκεί μέσα. Αλλά και δεν πρόκειται και να με βάλει μέσα κανένας. Είπαμε, στο σπίτι του σε βάζει ο άλλος, αλλά θα κάνεις αυτό που θέλει εκείνος. Όχι αυτό που θες εσύ. Η αμαρτία λοιπόν μας χωρίζει από το Θεό. Μας χώρισε από το Θεό. Και αμαρτία τελικά είναι το να κάνουμε το δικό μας και όχι αυτά που θέλει ο Θεός. Και αν αυτά που θέλει ο Θεός, επειδή δεν καταλαβαίνουμε, μας θα έχει δώσει τις εντολές. Επειδή είμαστε τόσο χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε τελικά, μας έδωσε εντολή πρώτη, εντολή δεύτερη, εντολή τρίτη, εντολή τέταρτη, εντολή πέμπτη. Γι' αυτό το θέλημα του Θεού, ποιο το θέλημά του, είναι εκπεφρασμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και σκεφτείτε τον Δαβίδ, τον προφήτη Δαβίδ, όταν παρέβηκε την εντολή του Θεού, χάσει και έγραψε ολόκληρο ψαλτήρι μετά. Από τα δάκρυά του. Και τον πεντηκοστό ψαλμό. Σκεφτείτε με τι πόνο και με τι δάκρυα έγραφε. Και τον αφέρει μέσα. Ότι 7 φορές λέει τη νύχτα σηκώνομαι και ζητάω για αυτό που έκανα. Το έλεος του Θεού. Που είχε πάει και είχε πορνεύσει. 7 φορές την νύχτα με τα δακρύων ζητάω, λέει, το έλεος του Θεού. Και εμείς πώς δηλώνουμε τη μετάνοιά μας. Πώς συνειδητοποιούμε. Υπάρχει περιοχή να μην το συνειδητοποιούμε. Αν τα σύννεφα τόσα πολλά πάνω από την ψυχή μας, να μην καταλαβαίνουμε και να λέμε τι ψήξη έχει. Για ποιον ήλιο μιλάνε αυτοί. Για ποιες ακτίνες. Και μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Να μην το αντιλαμβάνεται. Το φράγμα τόσο μεγάλο που να μην το αντιλαμβάνεται. Και να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει. Να έπεσε πλέον η συνείδηση σε ασυνειδησία. Να έχει φτάσει ο άνθρωπος σε ασυνείδητο. Να μην συνειδητοποιεί. Και θυμηθείτε τι λέει η Γραφή, οι νόμος νόμων έχοντες, κατά τον νόμον αυτόν θα κρυφθώσει. Οι μη έχοντες νόμων
Κατά τη συνείδησή τους, λέει η Γραφή. Οι μη έχουν τη συνείδηση, άνευ νόμου απολούνται και άνευ τίποτα. Δεν χάνονται, πάνε έτσι. Οι μη έχουν τη συνείδηση. Άρα λοιπόν, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα δάκρυά μας. Αυτό μας κρατάει μακριά από το Θεό. Να ξεπλύνουμε τα δάκρυά μας, τα αμαρτήματά μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα. Να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Πάσχα, στο πέρασμα που θα ξαναγυρίσουμε. Να μην μείνουμε σαν τον Αδάμ και την Εύα απέναντι του Παραδείσου. Μην καθίσουμε απέναντι. Ήδη είμαστε απέναντι. Ήδη είμαστε στη φθορά. Και το βλέπετε αυτό, ότι ο άνθρωπος γεννιέται, γερνάει, μαραζώνει, σουφρώνει το πρόσωπό του και στο τέλος πέφτει μέσα σε ένα τάφο. Και σκεφτείτε να μείνει εκεί, να χαθεί μια για πάντα. Να ζήσει στη σκιά του θανάτου. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μας λέει: το αιμό πλάσμα θέλω απολέστε. Δεν θέλω όμως πολύ να χαθείτε. Δεν θέλω να χαθείτε. Αλλά θέλω να έρθετε σε επίγνωση της αληθείας. Μάθετε ποια είναι η αλήθεια. Και ελάτε σε επίγνωση της αληθείας. Ότι αυτός που θα έρθει προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Αυτόν ο οποίος θα με ζητήσει, να έρθει κοντά μου, δεν θα τον αφήσω τελικά έξω. Να λοιπόν, σε τι μας βοηθάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλό είναι όταν ψάλλουμε εδώ πέρα, γι' αυτό επιμένω να διαβάζονται καθαρά. Για να το διαβάσεις, αυτό εδώ πέρα, εξελίχθη από το παραδείσιο για τις βρώσεις και τις καθιζόμενες απέναντι του, το δίρε των ολίζων, έλεγε είναι τη φωνή και έλεγε είμαι τι πέπα, θα τάλω σε εγώ μία εντολή παράλληλη του δεσπότη μου και πάντα των αγαθών εστέλνω. Για καταλάβεις. Τι νόημα να σου αποδώσει αυτό. Όταν το διαβάζεις έτσι. Πώς αυτό το τόσο ωραίο κείμενο θα το κατανοήσεις και θα σε κάνει να συντριβείς. Που είναι όλα τα νοήματα το κείμενο. Όταν το διαβάζεις εξευλήθη Αδάμ του Παραδείσου δια της βρόσεως διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου οδύρετο ολολίζον ελεηνή τη φωνή και έλεγε ήμι τι πέπον θα οτάλαζε εγώ. Μία εντολή παρέβει του δεσπότου και των αγαθών παντίον εστέρι. Όταν διαβάζεις ευκρινώς και σωστά, αρχίζεις σιγά σιγά, κάνε τζέσαι και τη γλώσσα, σιγά σιγά πάντως αρχίζεις και μαθαίνεις. Μπαίνεις στο νόημα, είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα. Γιατί όλο το τροπάρι είναι κήρυγμα είναι. Τα οποία τα μελοποίησα. Και προφέσω πατήρ Ιωακή, μου είχε φέρει ότι πώς από το ατσομιλής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου η υμνοδοί της Εκκλησίας έφτιαξαν τροπάρια για τα Χριστούγεννα. Ή από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πώς οι μελωδοί έκαναν τις ομιλίες τροπάρια. Όπως και τώρα ένας φίλος ο οποίος είναι τραγουδιστής, μου λέει σε παρακαλώ στείλε μου όλες σου τις ομιλίες που έχεις κάνει τα κηρύγματα, θέλω να τα κάνω τραγούδια. Να κάνω ποίηση και να τα κάνω τραγούδια, θα αποδίνει το ίδιο νόημα. Αυτό το οποίο ο Κηρύττης μου λέει. Αυτό ακριβώς έκαναν ποίηματα έκαναν εδώ οι πατέρες. Τα οποία προέρχονται από διάφορες ομιλίες άλλων Αγίων. Ήθε λοιπόν, εύχομαι, πράγματι αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή να συνειδητοποιήσουμε ότι δίνουμε έναν αγώνα, ένα σκληρό αγώνα για να μπορέσουμε να εορτάσουμε Πάσχα. Καλή Σαρακοστή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν εμείς, αντί να εκπαιδευόμεθα στην εφαρμογή του θέληματός του, εκπαιδευόμεθα
στην εφαρμογή του ιδίου θελήματος, της αμαρτίας, δηλαδή κάνουμε την αμαρτία, από εκεί και πέρα, αυτή την αμαρτία, αυτόν τον αγώνα, μας δείχνει η Σαρακοστή ότι είναι καιρός, που λέει το στάδιο των αρετών είναι έρθε, είναι καιρός να εκπαιδευτείτε ακόμα με πιο ένταση, να αγωνιστούμε πιο εντατικά. Πράγμα το οποίο το κάνουμε, αυτό έχει και το τριήμερο που κάνουμε. Αυτή την έννοια έχει το τριήμερο. Να βάλω τον εαυτό μου, να μάθω να το στριμώχνω τον εαυτό μου. Να μην κάνει το δικό του. Να πηγαίνω κόντρα σε αυτό. Τι θέλει ο οργανισμός μου. Να κοιμηθεί, όχι να τον στείλω για ύπνο. Εκεί να τον αφήσω να είναι πτώμα, να είναι όρθιος. Και να πέφτει κάτω, μπουπ, να πέφτει. Αυτό δεν έκανε ο Άγιος Αθανάσιος Αδωνίτης. Για να μην κοιμάται, είχε φτιάξει ένα τέτοιο και κρεμόταν όρθιος. Και είχε κρεμάσει ένα σταυρό μεγάλο βαρύ στο λαιμό του και μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος, μπαμ, τον τράβηκε ο σταυρός και ξύπναγε. Για να μην δώσει ανάπαυση σε αυτό που ήθελε το κορμί του, το σαρκείο του. Να μην αναπαυθεί η σάρκα του. Έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζήταγε ο εαυτός. Εμείς το κάνουμε. Εμείς κοιτάμε την αναπαυσή μας, να ξεκουραστούμε, για να μην ξαπλώσουμε το μεσημέρι να δούμε. Α, δεν μπορώ, θα να ξαπλώσω, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι. Δεν είμαι καλά, διστάζω. Κάνω το δικό μου λοιπόν. Δεν πάω κόντρα στη φύση μου. Γι' αυτό κάνεις πάλι την νηστεία και το τρίμερο. Να πεινάει ο οργανισμός. Να πεινάει, να ζητάει και εγώ να του πηγαίνω κόντρα. Να του πηγαίνω κόντρα του οργανισμού. Ενώ πεινάω, να μην του βάζω μέσα. Να φάει. Να μην τροφοδοτώ το σύστημα. Και του λέω εκεί να πεινάς. Να μάθεις. Έτσι έφυγες και στον παράδεισο. Να κάτσεις τώρα νηστικός. Να μην πεινάς. Έτσι λοιπόν αρχίζεις και εκπαιδεύεσαι και πηγαίνεις στον εαυτό σου κόντρα. Κόντρα, κόντρα. Γι' αυτό και το τριήμερο που κάνουν δεν έχει νερό, ένα παράδειγμα. Το αυστηρό τριήμερο. Γιατί δεν έχει νερό. Εκεί και νερό να θέλεις να πίνεις. Εκεί να διψάς. Λες στον εαυτό σου παλιά άνθρωπε. Κοίταξε τι έκανες μες στο παράδεισο. Έκανες αυτό που ήθελες εδώ τώρα, να ψωπήσεις από την ύψα. Λοιπόν, και κάνει αυτό το πράγμα και δίνει αυτόν τον αγώνα για να μάθει σιγά σιγά να εκπαιδεύεται απέναντι στο θέλημα του Θεού. Να μάθει να εκπαιδεύεται απέναντι στο θέλημα του Θεού. Εν αντιθέσει το ότι εμείς δεν μαθαίνουμε τον εαυτό μας να εκπαιδεύεται στο θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, η περίοδος της Σαρακοστής έχει το σκοπό ακριβώς αυτό που είναι ο σκοπός μας για όλο το χρόνο. Έχει ακριβώς σκοπό να μας το θυμίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε 40 μέρες να θυμηθούμε αυτό το πράγμα. Είναι μια περίληψη, θα λέγαμε, του όλου μας αγώνα, που είναι όλη μας η ζωή. Και έρχεται κάθε Σαρακοστή που στο θυμίζει ο Θεός. Ποιος είναι ο σκοπός σου, γιατί βγήκες από τον παράδεισο, γιατί δεν ίστευσες. Η λεμαργία σου, η γαστριμαργία σου, αυτή σε πέταξε έξω του παραδείσου. Και εκεί παρήκουσες στο Θεό. Και τώρα κάνεις υπακοή και τρως. Κάνεις υπακοή σε αυτό που ήθελε τότε ο Θεός να κάνεις. Και ο Θεός δεν ήθελε μόνο αυτό, όποιο είναι το θέλημά του. Οπότε σε όλο μας σκοπό της ζωής να εφαρμόσουμε το θέλημά του. Και τώρα λοιπόν είναι περίοδος που πρέπει να εφαρμόσουμε και το θέλημά του. Γιατί τελικά, από ό,τι λέει και εδώ πέρα, έτσι εξευλήθη ο δάμος της παραδείσου και έτσι πρόσδος. Και έκλαιε πικρός, λέει, απέναντί του. Τι έπαθα ο τάδες. Μία εντολή παρέβηκα του δεσπότη μου και όλων των αγαθών παντίον εστέρημε. Μία εντολή παρέβηκε. Μία. Ξέρετε τι σημαίνει το να παραβώ
μία εντολή να παραβώ το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού όταν το παραβώ. Ξέρετε τι σημαίνει η αμαρτία του να μην εφαρμόσω αυτό που λέει ο Θεός. Τελείως κόλαση. Παντίον των αγαθών εστέρινε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι άνθρωποι όταν αμαρτήσουμε, βλέπετε σιγά σιγά, έλεγα όταν ήμουνα στο καθηγητικό πάνω στην Ηλιούπολη, έλεγα στα παιδιά το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει, δεν εφαρμόζει δηλαδή το θέλημα του Θεού, δεν εκπαιδεύεται. Έτσι δηλαδή αυτό που θέλω για να κάνω μια παρένθεση, για να κάνω, να καταλάβετε ότι η όλη μας αυτή η ζωή, όσα χρόνια ζούμε, είναι μια εκπαίδευση στο να εφαρμόσουμε, στο να μάθουμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Όλη μας η ζωή, όσα χρόνια ζήσουμε, 20, 30, 50, μας αφήνει παραδοχή να εκπαιδευτούμε, ώστε όταν έρθει η ώρα, να μπορούμε να ξανακάνουμε το πέρασμα, το Πάσχα. Από τη χώρα και τη σκιά του θανάτου, να περάσουμε στη χώρα του φωτός. Να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στον Παράδεισο. Και αυτό το πράγμα, αν ο άνθρωπος δεν το πετύχει από τούτη τη ζωή, να κάνει Πάσχα, δεν το έχει χάσει. Έχασε το παιχνίδι. Δηλαδή, αδίκως γεννήθηκε πάνω στη γη. Καλύτερα θα ήταν να μην είχε γεννηθεί. Γιατί αν δεν είχε γεννηθεί, δεν θα πήγαινε και στην κόλαση μετά. Δεν θα εξαιρεί το της χαράς του Παράδεισου. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν το εξής, ότι ο άνθρωπος όταν είναι να αμαρτήσει, αρχίζει και διαλογίζεται. Όπως έκανε και η Εύα μέσα στον Παράδεισο. Αφού της έβαλε τη σκέψη ο φίλος της, το φίδι, έτσι, που δεν της είπε, όπως είπαμε, άγνωστο ζώο. Αφού λοιπόν ο φίλος από την κουβέντα, από το διάλογο, έτσι έζω το, μα δεν είχε διάλογο με την η Εύα με το φίδι, θα μάρθανε. Όχι. Βλέπετε λοιπόν ότι γιατί οι πατέρες λένε μη μιλάτε και λέτε απερίσκεπτα πράγματα. Δεν έχουν άδικο. Συζητάς με τον άλλον. Αυτό που θα πεις θα είναι πνευματικό και ωφέλιμο. Άσκοπες λέει συζητήσεις και έρηθες και τα λοιπά, μη συγκάνεις. Φεύγε. Ό,τι είναι χρήσιμο αυτό και πνευματικό, αυτό να συζητάς. Ό,τι είναι βλακίες και χαχαχού, φεύγε. Γιατί κοίταξε να δεις τι έπαθε, λέει η Εύα, στο διάλογο. Στο διάλογο είναι αυτό που λέει πες το κοπέλι, το έκανε τελικά και θέλει. Λέει μια παροιμία. Στο μπλα 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 επάνω, αρχίζει στην κουβέντα και γεννά ο διάβολος αυτά τα οποία φέρει στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα, δέχεται τις σκέψεις του όφελος, τις κάνει, τις ταυτίζει του διαβόλου η Εύα για δικές της απόψεις και αφού την ταύτισε αρχίζει μετά και λέει μήπως δεν είναι έτσι όπως το είπε ο Θεός. Αυτό είπε η Εύα. Αυτό είπε η Εύα. Και αυτό λέει και ο άνθρωπος πριν αμαρτήσει. Αρχίζει και το σκέφτεται. Γιατί έκανε το διάλογο με τον εαυτό του. Το διάλογο με το άλλο πρόσωπο. Όταν λέει μετά αρχίζει, πως το λένε, και αμαρτάνει, είναι σαν τον ήλιο. Όταν ξέρεις, στην αρχή λέει ο άλλος, τον βλέπει τον ήλιο. Και αφού τον βλέπει τον ήλιο, δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι υπάρχει ήλιος. Δεν αφισβητεί την ύπαρξη του ήλιου. Γιατί ο ήλιος τον θερμαίνει, ο ήλιος του δημιουργεί μια χαρά μες στην ψυχή του, ο ήλιος του δημιουργεί ευφροσύνη μες στην ψυχή του. Όταν όμως αρχίσει ο ήλιος και πλακώνουν σύννεφα, λίγες οι αμαρτίες, αρχίζει και λέει και σκέφτεται και λέει αφού βλέπει ότι λες να μην υπάρχει ήλιος.